Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θα πρέπει να απολογείται κάποιος για το θέμα των κόκκινων δανείων, είσαστε εσείς, κύριε Λοβέρδο. Τρεις ανακεφαλαιοποίησεις γίνανε των τραπεζών και τι έγινε τελικά? Τα κόκκινα δάνεια τα κρύβατε κάτω από το χαλί. Λοιπόν, η τροπολογία δεν αφορά κάτι καινούριο. Αυτό που κάνει η σημερινή τροπολογία, το είπε και ο κύριος Υπουργός, είναι να παρατείνει την εξαίρεση των στεγαστικών δανείων, των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου για ένα ακόμα μήνα. Και να καταλάβουμε ότι αυτή η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη διαπραγμάτευση και αφορά ένα από τα θέματα της γενικότερης διαπραγμάτευσης, αφορά και το φάκελο των κόκκινων δανείων. Λοιπόν, για πρώτη φορά μια ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να τεθεί το θέμα του χρέους από τα πιο επίσημα χείλη, δηλαδή από τον πρόεδρο του Eurogroup. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια δυναμική. Και είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα, που αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σημασία αυτής της δήλωσης και αυτής της κίνησης, και είναι κρίμα που διολυσθένει σε τέτοιες απόψεις και δυναμητίζει μια τέτοια προσπάθεια. Έχετε ταυτιστεί με τις απόψεις του Σόιμπλε? Να μας το πείτε αν είναι έτσι. Σταματήστε λοιπόν να χτίζετε διαρκώς με κάθε αφορμή πολιτική σπέκουλα προκειμένου να αποκομίσετε πολιτική ωφέλη. Και σταματήστε να κάνετε συνεχώς κοντόθωρη, μίζερη και μικρόψυχη αντιπολίτευση.